Ένα Σεπτέμβριο σαν Αύγουστο φέτο για την Κρήτη. Και αυτό όχι μόνο για τι θερμοκρασίε, αλλά και για την τουριστική κίνηση που έχει σπάσει ρεκόρ. Έχουμε ένα Σεπτέμβριο, καλύτερο από Αύγουστο. Και έχουμε ένα Οκτώβριο, ο οποίο έχει δυναμική. Θα εξαρτηθεί από τι καιρικέ συνθήκε. Αν μπορέσουμε να πάρουμε κρατήσει τη τελευταία στιγμή. Πραγματικά, ζούμε ένα δεύτερο Αύγουστο το Σεπτέμβριο. Οι πληρώτητε και ο φόρτο εργασία είναι σχεδόν ο ίδιο. Ε, βλέπουμε ότι ε, τα καταστήματα εστίαση από τουρισμό και τα ξενοδοχεία είναι ακόμα γεμάτα. Είναι over. Στα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, το τουριστικό ρεύμα θυμίζει τον κορυφαίο μήνα του χρόνου. Με αντίστοιχε πληρότητες αλλά και αντίστοιχη κίνηση στι μεγαλύτερε πόλει ή και την ενδοχώρα του νησιού. Με βάση τι κρατήσει και του Οκτωβρίου, ότι ο Οκτώβριο κινείται σε πληρώτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άνω του 60% και δείχνει τάση να πάει στο 80%. Η φετινή τουριστική σεζόν θα επιμηκηθεί τουλάχιστον και μέχρι τέλο Οκτωβρίου με μεγάλε πληρώτε, ίσω να πάει και αρχέ Νοεμβρίου. Η τουριστική σεζόν φέτο όλα δείχνουν ότι θα φτάσει με πολύ αυξημένε πληρότητε μέχρι και τα μέσα τουλάχιστον του Οκτωβρίου με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να αποδεικνύουν τη δυναμική τους, τουλάχιστον σε μια χώρα με θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και το προχωρημένο φθινόπωρο να θυμίζουν καρδιά του καλοκαιριού. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν κοπές, κοιτάζουν μέχρι τελευταία στιγμή που υπάρχουν καλές καιρικέ συνθήκες, και ταξιδεύουν. Αυτό είναι και η φιλοσοφία του last minute, της τελευταίας στιγμής. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί έτσι θα το δούμε και φέτος. Αυτή ακριβώς η κίνηση είναι την ίδια ώρα του αγκάθι για τους εργαζόμενους που βιώνουν μια πρωτοφανή πίεση στους χώρους εργασίας καλούμενοι όχι μόνο να εργαστούν σε συνθήκες high season για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά ταυτόχρονα καλύπτοντας τις ανάγκες για δύο ή και τρεις θέσεις εργασίας Λόγω έλλειψη εργατικών χεριών. Είμαστε με του ίδιου εργαζόμενου που ήμασταν τον Ιούνιο. Θα είμαστε με ακριβώ του ίδιου εργαζόμενου τον Οκτώβριο, ίσω και λιγότερου. Καταλαβαίνετε ότι η εντατικοποίηση όλη αυτή τη χρονική περίοδο οδηγεί του εργαζόμενου να είναι υπερβολικά κορεσμένοι και κουρασμένοι. Και βλέπουμε ότι ανυπομονούν να σταματήσει η τουριστική σεζόν, κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Θα θέλαμε να επιμηκυθεί κι άλλο, αλλά να υπήρχαν σωστέ συνθήκε εργασία. Τα αντουβάρια δεν είναι τουρισμό, αλλά οι εργασομένοι για μένα είναι εκ του κάνευ να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι χάθηκαν μετά την πανδημία, γιατί αλλιώς δεν βλέπω επόμενη μέρα στον τουρισμό. Πάντως το γεγονός ότι η φετινή σεζόν έχει αυτή τη δυναμική δεν σημαίνει ότι και στα ταμεία αντίστοιχη θα είναι η δυναμική των εσόδων. Με τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων να εξηγεί ότι υπό την πίεση των ανατιμήσεων, του αυξημένου κόστους αλλά και του ύψους των προσφορών που έχουν γίνει, οι πράξεις οι προσταφερέσεις και τα κέρδη στο Ταμείο θα φανούν στο τέλος.